Συζητάμε σήμερα ένα πολυνομοσχέδιο που αφορά πολλαπλές ρυθμίσεις θεμάτων, ζητήματα ηθαγένειας, επιλογή στελεχών δημόσιας διοικήσεων στο δημόσιο τομέα, ρυθμίσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση, στο ΣΟΤΑ, στις ΔΕΙΑ, στο Βοήθεια στο Σπίτι, ρυθμίσεις λειτουργίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. Είναι φανερό ότι παρόλο που παρουσιάζουν διαφορετικό αντικείμενο και περιεχόμενο όλες αυτές οι διατάξεις, ομονοούν σε ένα κοινό στόχο και αυτός ο στόχος είναι η θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος στη λογική του επιτελικού κράτους, του αστικού επιτελικού κράτους όπως λέει η κυβέρνηση, και τη μεγαλύτερη σύμφυση και προσαρμογή των διοικητικών κρατικών δομών καθώς και των στελεχών δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Σε σχέση με το κεφάλαιο αναφορικά με τις διαδικασίες πολιτογράφησης αλλοδαπώνωσης Ελλήνων, κατά την άποψή μας πρόκειται για μία ακόμη τροποποίηση διατάξεων του κώδικα ηθαγένειας που γίνεται στο όνομα της διαφάνειας και αδιαβλητότητας των διαδικασιών, της επιτάχυνσης, αλλά στην πραγματικότητα αλλάζει προς το χειρότερο, δυσκολεύει περισσότερο την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας. Συγχρόνως, αυξάνει προκλητικά τα ήδη υψηλότατα παράβολα ή εισάγει νέα παράβολα, σε μια περίοδο μάλιστα που η εργατική τάξη και ο λαός της χώρας μας στενάζει από τα βάρη που φορτώνονται στις πλάτες τους στο όνομα της πανδημίας. Από τους φορείς, κατά την ακρόασή τους, έγιναν, κατά την άποψή μας, αξιόλογες και εύστοχες παρατηρήσεις. Όπως σωστά αναφέρεται στο υπόμνημα του συνηγόρου του πολίτη, από τη στιγμή που θα πρέπει να περάσουν και από την Επιτροπή μετά τις εξετάσεις, άρθρο 6, παράγραφος 6 του εσωτερικού άρθρου 7, η καθυστέρηση και η υποκειμενικότητα παραμένουν. Βέβαια, δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από την κυβέρνηση που με τον ίδιο νόμο του Μάρτη χειροτέρευσε τη διαδικασία απόκτησης της ηθαγένειας από τα ανάπηρα παιδιά δεύτερης γενιάς, που πέταξε στον δρόμο μετά από χρόνια διαμονής και δουλειάς τις τόσο αναγκαίες καθαρίστριες των σχολείων, γιατί δεν είχαν είτε ηθαγένεια είτε πιστοποιητικό ελληνομάθειας, παρόλο που πολλές εξ αυτών είχαν κάνει αίτηση για ηθαγένεια ή για απόκτηση του πιστοποιητικού, που όμως καθυστερούν με ευθύνη του κράτους. Οι νομοτεχνικές που έφερε η κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, θέλουν να χρυσώσουν το χάπι, δεν αλλάζουν όμως ούτε κατελάχιστον την ουσία των διατάξεων και την κατεύθυνση του νομοσχεδίου. Με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προσθέτει ένα ταξικό κριτήριο, δηλαδή ότι το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το ετήσιο συνολικό των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Ηθαγένειας θα μπορεί να καθορίζει ακόμα και υψηλότερο εισόδημα. Ταξικό ζήτημα είναι και η αύξηση των παραβόλων, η εισαγωγή νέων παραβόλων, όπως για τους ομογενείς που διαμένουν στο εξωτερικό, για τη διαπίστωση ύπαρξης της ελληνικής ηθαγένειας και πολλά άλλα. Λες και η πλειοψηφία των μεταναστών, που έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια, έχουν εκείνο το βαλάντιο, το πορτοφόλι που έχουν οι μεγαλοεπενδυτές, που για να τους προσελκύσουν όλες οι κυβερνήσεις, μοιράζουν έτσι αφιδώς χρυσές βίζες, αλλά και χρυσά διαβατήρια. Λες και δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που δεν πληρούν το συγκεκριμένο οικονομικό ταξικό κριτήριο. Στο όνομα δήθεν της αντικειμενικότητας, διαχωρίζεται η διαδικασία σε ό,τι αφορά τη συνδρομή των λεγόμενων ουσιαστικών προϋποθέσεων για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας μέσω πολιτογράφησης. Στην πραγματικότητα, όμως, εισάγεται ένας ακόμη κόφτης. Έτσι, με βάση το σχέδιο νόμου, στα άρθρα 3, 5 και 6, πρέπει ο ετών πρώτα να περάσει γραπτές εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού, πολιτικών θεσμών και άλλα, επίπεδου αποφύτου γυμνασίου, απαντώντας μάλιστα επιτυχώς στο 70% των ερωτήσεων. Το μειώσατε από 80% στο 70%, δεν αλλάζει κάτι.
επί της ουσίας, με θέματα που θα προέρχονται από τράπεζα θεμάτων και αφού προηγουμένως καταβάλει παράβολο χαράτσι 150 ευρώ ώστε να αποκτήσει το λεγόμενο πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και πολιτογράφησης. Στην πράξη όμως, τι θα συμβεί? Θα δούμε να φυτρώνουν φροντιστήρια και να επεκτείνεται η παραπαιδεία και σε αυτό τον τομέα, αφού το ελληνικό κράτος ποτέ και με καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να οργανώσει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται εδώ και δεκαετίες πλέον στη χώρα μας, πληρώνουν φόρους και είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Το ίδιο κάνει και με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που τους πετάει στο δρόμο ή τους στηβάζει στους υπερπλήρεις καταβλισμούς και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας. Καμία μέρημνα για το πώς θα ζήσουν, για το πώς θα συνεννοηθούν αυτοί οι άνθρωποι που το κράτος δεν φρόντισε ποτέ για να τους διδάξει την ελληνική γλώσσα. Μόνο αφού πάρει αυτό το πιστοποιητικό θα μπορεί να κάνει αίτηση για να περάσει στο δεύτερο στάδιο, αυτό δηλαδή τη συνέντευξη, όπου θα εξεταστεί για το αν συντρέχουν και οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή εξακρίβωση της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του ετούντος, καταβάλλοντας άλλα 550 ευρώ, δηλαδή σύνολο 700 ευρώ χαράτσι. Με βάση λοιπόν τις παραπάνω αλλαγές, η απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας γίνεται υπόθεση για τους λίγους. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και ακόμα πιο δαπανηρή για ανθρώπους που έχουν καταθέσει το μόχθο τους για χρόνια στην Ελλάδα και φυσικά δεν αξίζουν μιας τέτοιας αντιμετώπισης από το ελληνικό κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είχε ανοίξει το δρόμο για την εισαγωγή της έννοιας των εξετάσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης. Και τότε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχαμε διαφωνήσει. Τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και όπως γίνεται και με όλες τις άλλες πολιτικές περιπτώσεις, το απογειώνει και το φτάνει μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό της διαδικασίας. Υπάρχει όμως και άλλο ένα ζήτημα. Αφού βάζει τις εξετάσεις, αλλά διατηρεί και τη συνέντευξη, η επίκληση του επιχειρήματος της δίθεν αντικειμενικότητας της διαδικασίας κατά την άποψή μας πάει περίπατο. Άρα επιβεβαιώνεται η κριτική μας ότι οι εξετάσεις και μάλιστα με ποσοστό επιτυχίας 70% είναι ένας επιπλέον κόφτης. Η υποκειμονικότητα της Επιτροπής που θα παίρνει την συνέντευξη παραμένει και οι τραγικές καθυστερήσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Άλλο ένα σημείο αρνητικό. Θα περνάνε πλέον από εξετάσεις, έστω και προφορικές, και άνθρωποι που έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο, κατά την γνώμη μας, είναι πάρα πολύ ψηλό. Καταργείται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά της εισήγησης που απορρίπτει την αίτηση απόκτησης ηθαγένειας, δηλαδή η απλή και προβλεπόμενη για όλους προσφυγή στη διοίκηση. Προβλέπεται πλέον μόνο αίτηση ακύρωσης ενώπιον του διοικητικού εφετείου. Δικαστικά έξοδα, οι επιπλέον δυσκολίες οι οποίες θα προκύπτουν και άλλα πολλά. Χειροτερεύουν οι όροι απόκτησης ηθαγένειας για τους ομογενείς που μένουν στη χώρα, αλλά και για τα παιδιά γονιών που πολιτογραφήθηκαν Έλληνες και διαμένουν στο εξωτερικό. Γίνεται μία αδικία σε βάρος των ανθρώπων που πήραν την ελληνική ηθαγένεια εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς να ευθύνονται όμως οι ίδιοι, αλλά αυτός που ευθύνονταν και ευθύνεται είναι το ελληνικό ή το αλλοδαπό δημόσιο. Τέτοιο πρόβλημα έχουν οι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που έστειλαν, σας έχουν στείλει και σχετικό έγγραφο. Τους στέλνουμε και αυτούς στα δικαστήρια για να δικαιωθούν, αφού η διοίκηση με βάση το νομοσχέδιο δεν θα επανεξετάσει αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος, είναι απαράδεκτη, άδικη και αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 19 για τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με το οποίο οι εκκρεμείς εδώ και χρόνια 30.000 αιτήσεις θα εξεταστούν με τη νέα διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κεφάλαιο το καταψηφίζουμε με κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις. Σχετικά με τις διατάξεις για τις αποσπάσεις αμοιβαίες μετατάξεις και λοιπά των ΔΕΙΑ, καθώς και ρυθμίσεις για έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ και το προσωπικό των ΔΕΙΑ, δεν θα διαφωνήσουμε, θα τις ψηφίσουμε, επισημένοντας όμως τα εξής. Ότι πρέπει εδώ και τώρα να σταματήσει αυτό το έσχος των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
όχι μόνο στην ειδικότητα των χειριστών μηχανημάτων που προβλέπει η διάταξη, αλλά στο σύνολο των εργαζομένων. Βέβαια, οι ανάγκες που προκύπτουν είναι πάρα πολύ μεγάλες, τόσο με τις διανοίξεις αγροτικών δρόμων προς διευκόλυνση των παραγωγών που πηγαίνουν στα χωράφια τους, όσο και με τις καταστροφές που έχουν υποστεί από πλημμύρες και φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως πρόσφατα στην Θεσσαλία και στα Ιόνια νησιά, που επιβάλλεται μια πιο αυξημένη φροντίδα, στελέχωση των υπηρεσιών, με περισσότερα σύγχρονα μηχανήματα και προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων, με μόνιμη σχέση εργασίας και όχι με εργολαβίες. Για τα κεφάλαια σχετικά με την επιλογή διοικήσεων στο δημόσιο τομέα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση φέρνει τέτοιου είδους διατάξεις. Το έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η κάθε κυβέρνηση πάντα έκοβε και έραβε στα μέτρα της, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά της επιτελεία, τους δικούς της ανθρώπους. Επιβάλλεται λοιπόν και εδώ ο κόφτης της συνέντευξης, άρα με κριτήρια υποκειμενισμού, με κύριο στόχο την επιλογή τέτοιων στελεχών που να υπηρετούν αντιλαϊκές πολιτικές και φυσικά την καπιταλιστική ανάπτυξη. Προφανώς, αν η διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα του εξεταζόμενου είναι έξω από τα πλαίσια της εφαρμοζόμενης πολιτικής και τις νόρμες που επιβάλλονται, ακόμα και αν υπερτερεί στα άλλα προσόντα, είναι φανερό ότι θα πετάγονται έξω. Η κυβέρνηση προωθεί μέσα από το επιτελικό κράτος και τις ανάλογες προσαρμογές στο κρατικό μηχανισμό, με την επιλογή μιας κρίσιμης μάζας στελεχών διοίκησης σε νομικά πρόσωπα, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού δικαίου, που είναι στην ευθύνη της κυβέρνησης, με γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, διαιώνιση της ομοιρίας εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ικανοποιώντας και θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, και μάλιστα σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης καπιταλιστικής κρίσης, την όξυση των αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος και την κλιμάκωση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών που τρέχουν στην περιοχή αυτό το διάστημα. Οι ρυθμίσεις αυτές υπηρετούν τη στρατηγική κατεύθυνση της πιο άμεσης υπαγωγής των στελεχών δημόσιας διοίκησης στην εξυπηρέτηση αναγκών του κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους, βέβαια, της παραγωγής και των υπηρεσιών της οικονομίας, στη διευκόλυνση της κίνησης κεφαλαίων, στην εξυπηρέτηση της απελευθέρωσης της αγοράς. Και σε αυτή την στρατηγική κατεύθυνση προσαρμόζεται και ο διοικητικός μηχανισμός, η λειτουργία δηλαδή των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές που προωθεί έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, ενός πιο ευέλικτου και ικανότερου επιτελικού κράτους. Για τη διαφάνεια, για το νοικοκύρεμα της δημόσιας διοίκησης, τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. Με αυτές τις στοχεύσεις, κεντρικές στοχεύσεις, δεν διαφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν διαφωνεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζουν την καπιταλιστική ανάπτυξη. Τη βαθύτερη υπεριαλιστική εμπλοκή της χώρας, ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσουν και σε αυτό το νομοσχέδιο κατά την ψήφισή του. Άλλωστε, με οδηγό τις κατευθύνσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογες προσαρμογές στο κράτος είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση για να το καταστήσει ικανότερο στο ξεδίπλωμα της αντιλαϊκής πολιτικής και στη στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ουσία του προβλήματος με τη δημόσια διοίκηση βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή υπηρετεί τις στοχεύσεις της αστικής τάξης, του αστικού κράτους, που βρίσκονται σε αντίθεση με τις αγωνίες της εργατικής τάξης, της πλειοψηφίας του ίδιου του λαού μας. Γι' αυτό και το πρώτο ζήτημα σε κάθε νομοθετική παρέμβαση, τόσο των προηγούμενων κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ πριν, όσο και της σημερινής, της Νέας Δημοκρατίας, όπως επιβεβαιώνεται από τα άρθρα του για τη διαδικασία επιλογής στελεχών διοίκησης, είναι η θωράκιση της συνέχειας του κράτους, η συνέχεια της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού ανεξαρτήτως αλλαγών
στην κυβέρνηση, των όποιων αντικειμενικών διαδικασιών επιλογής στη βάση των σχεδιασμών της αστικής τάξης και των δικών της προτεραιοτήτων. Σε σχέση με την διάταξη για την παράταση της διάρκειας του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, το ΚΚΕ θα την υπερψηφίσει αυτή τη διάταξη, αλλά με μοναδικό κριτήριο να συνεχίσουν να έχουν δουλειά αυτοί οι εργαζόμενοι και όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό, ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας. Υπενθυμίζουμε τη θέση μας, την πάγια και αταλάντευτη θέση μας για μονιμοποίηση όλων αυτών των εργαζομένων και μάλιστα την πρόσληψη και άλλων για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες πανελλαδικά. Εσείς τι κάνετε? Τους πάτε από παράταση σε παράταση, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, να μην έχουν βγει οριστικοί πίνακες από τον ΑΣΕΠ και μάλιστα ζητήσαμε εξηγήσεις. Και επαρκείς εξηγήσεις δεν πήραμε για αυτή την απαράδεκτη καθυστέρηση. Οι συνθήκες όμως της πανδημίας επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά τη σημασία του ρόλου που παίζουν οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι μετά από 17-18 χρόνια δουλειάς εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση εργασιακής ομοιρίας με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Στα λόγια περί δίθεν αναγνώρισης του σημαντικού έργου που επιτελούν οι εργαζόμενοι και περί ηρωικής στάσης, κατά την άποψή μας περισσεύει η υποκρισία. Διαχρονικά από τη σύσταση αυτών των δομών, δημοτικές, περιφερειακές αρχές, οι εκάστοτε κυβερνήσεις εκδήλωναν επιλεκτική μνήμη και αναγνώριση παραμονές πάντα τοπικών, περιφερειακών και βουλευτικών εκλογών με εμφανείς σκοπιμότητες. Το θέμα με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων έρχεται και επανέρχεται διαρκώς με το επιχείρημα της προσεχούς μονιμοποίησης και έχει γίνει κάτι σαν το γιοφύρι της Άρτας. Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει καν πρόβλεψη, έστω σε κάποιο βάθος χρόνου, για προσλήψεις προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι τεράστιες ανάγκες. Για την ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμού δημόσιων κέντρων υγείας που να διαθέτουν περιφερειακά ιατρία και κινητές μονάδες και να αντιμετωπίζουν δωρεάν όλες τις ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο για όλο το πληθυσμό και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες για ηλικιωμένους, παιδιά, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, χρόνια πάσχοντες και πάει λέγοντας. Ούτε κουβέντα για την ένταξη όλου αυτού του προσωπικού στο βοήθεια στο σπίτι στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για τους εργαζόμενους στο βοήθεια στο σπίτι, όσο και για τις καθαρίστριες δημοσίων κτηρίων, με βάση το άρθρο 55, πάω στο άρθρο 55 του παρόντος σχεδίου νόμου, η παράταση των συμβάσεών τους πρέπει να έχει ισχύ μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων, προκειμένου να είναι ομαλή η εργασιακή τους μετάβαση. Και τέλος, σχετικά με τη λεγόμενη αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, εισάγονται και διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας, όπως αρέσκεται να λέει η κυβέρνηση, όπως η προκλητική υποβάθμιση των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, με τη μεταβίβαση πλήθους αρμοδιοτήτων τους στις οικονομικές επιτροπές, η ενίσχυση των νομικών προσώπων, αυτών των επιχειρηματικών εκτρωμάτων, όπως είναι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι ανώνυμες εταιρείες και τη ΕΕΤΑ ανώνυμη εταιρεία. Και μάλιστα αναγορεύοντάς τις ως ισότιμους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, που μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες στον ΟΤΑ και υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επίσης, προσαρμόζει τις υπηρεσίες δόμησης, τις άμεσες επιχειρηματικές ανάγκες των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών, ενώ εισάγει και ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των ΔΕΙΑ της χώρας, με κυρίαρχο ρόλο στη συγκρότηση και τον έλεγχο των διοικητικών τους συμβουλίων από το Δήμαρχο και τις μειοψηφούσες δημοτικές αρχές. Δηλαδή, η κυβέρνηση συνεχίζει τις απαράδεκτες αντιδραστικές ρυθμίσεις, προκειμένου το κράτος να περάσει στην επόμενη φάση των αντιδραστικών εξυγχρονισμών του, κατά πέτηση βέβαια των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεγάλου Κεφαλαίου. Με βάση τον νόμο, τον τελευταίο, με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και τις παρούσες διατάξεις που συνιστούν συμπλήρωμα αυτού του νόμου,
οι φορείς της τοπικής διοίκησης, δήμοι, περιφέρειες, δημοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές, ανώνυμες εταιρείες, κάθε είδους διαδημοτικά δίκτυα και οι σύνδεσμοί τους εξοπλίζονται με νέο θεσμικό πλαίσιο ώστε να συνδράμουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πιο αποφασιστικά στις ανάγκες κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Για να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην εξειδίκευση της αντιλαϊκής πολιτικής, να κάνουν πιο ελκυστικό το χώρο για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων. Για να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί σχεδιασμοί για την απελευθέρωση της ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μεταφορών, της αγροτικής παραγωγής, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση λιμανιών, αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την επιχειρηματική αξιοποίηση φυσικών πόρων και δημοτικής γης από το τουριστικό κεφάλαιο, καθώς επίσης και τη ληστρικά μακρόχρονη παραχώρηση σε επιχειρηματικούς ομίλους της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και των υποδομών με συνοδεία προκλητικών φοροαπαλλαγών και διευκολύνσεων. Αυτή τη μορφή λοιπόν των αναπτυξιακών εταιριών. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώνω σε ένα λεπτάκι. Αυτή τη μορφή λοιπόν των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών δεν είναι καινούρια και προφανώς είναι καινοτόμα. Είναι πολύ παλιά, η οποία μάλιστα έχει αποτύχει. Είναι, απόδειξη είναι η χρεοκοπία πολλών αναπτυξιακών μέχρι σήμερα με διασπάθηση των χρημάτων του ελληνικού λαού. Αντί φυσικά για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξοπλισμό και στήριξη των υπηρεσιών των ΟΤΑ που απαιτούνται άμεσα, νομοθετήσατε μάλιστα ειδικές προσλήψεις στους αναπτυξιακούς οργανισμούς με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες που αν και είναι ανώνυμες εταιρείες θα διαχειρίζονται δημόσιες υποθέσεις. Είμαστε λοιπόν κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό το νέο ρόλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατηγορηματικά αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών τους, στη λειτουργία τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και στη λογική του κόστους ωφέλους. Όλες λοιπόν αυτές οι θεσμικές αλλαγές, κλείνοντας, αποτελούν συνέχεια των αντιδραστικών θεσμικών πλαισίων του Καλλικράτη, του Κλεισθένη 1, που διαχρονικά θεσμοθέτησαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμπληρώνουν αυτόν τον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκτός όλων των άλλων που αναφέραμε, μετατρέπει και το Δήμαρχο από εκτελεστικό όργανο σε αποφασιστικό, έχοντας το δικαίωμα να υπογράφει άδειες δόμησης, λες και είναι πολιτικός μηχανικός, είναι τοπογράφος κτλ., κάνοντας απευθείες αναθέσεις, συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις με την ΕΕΤΑ, τους αναπτυξιακούς οργανισμούς ή την ΜΟΔΟ. Για όλα αυτά λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με όποιες εξαιρέσεις, είτε με το ναι είτε με το παρόν, σε άρθρα του σχεδίου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.